Και θα συναντήσουμε αμέσως τώρα τον Τάκη τον Γκούρο, έτσι αγαπημένο εδώ συνεργάτη της εκπομπής μας, βοηθάει συχνά πυκνά. Τάκη μου, καλό μεσημέρι, καλά Χριστούγεννα. Καλό μεσημέρι, καλά Χριστούγεννα από την πανέμορφη και ιστορική Μάνη και συγκεκριμένα από την Αρεόπολη. Στολίστηκε η Αρεόπολη χριστουγεννιάτικα, στολίστηκε αυτός ο χειμερινός αλλά και καλοκαιρινός προορισμός Μάνη. Όπως είπαμε, εδώ η ιστορική Μάνη, εδώ που υψώθηκε η πρώτη σημαία της Ελληνικής Επανάστασης, γι' αυτό και η Μάνη γιορτάζει 17 Μάρτη την Επανάστασή της. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον πεζόδρομο, στο Πλακόστρωτο εδώ, που οδηγεί προς τα κάτω, προς την πλατεία των ταξιαρχών. Αλλά πέρα από όλα αυτά, στη Μάνη όποιος έρθει, σίγουρα θα ζηλέψει να φάει είτε αυτά τα ζυμαρικά που λέμε λαλαγκίδες ή τραβιχτές με την φέτα, την παραδοσιακή εδώ από τη Μάνη. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε εδώ μέσα στο παραδοσιακό καφενείο. Για να σε δούμε το μεταξύ, Τάκη μου, έχουμε και τα πλάνα. Ωραία έχετε στολίσει εκεί στη Μάνη. Πολύ όμορφα. Πραγματικά στολιστεί πάρα πολύ ωραία. Είναι όμορφη από μόνη της, αλλά ο στολισμός, ο χριστουγεννιάτικος δίνει μια βάντα ακόμα περισσότερη για να έρθουν. Εδώ μαζί μας, πάω κατευθείαν η Σταυρούλα, λίγο η κάμερα κατευθείαν μέσα να δείξει τις τραβιχτές και αυτά, πώς τα είπαμε. Τηγανίδες λέγονται. Τηγανίδες, όπου τι μας κάνετε. Βγάλετε παρακαλώ πολύ τη φάσα να βλέπουμε τι φτιάχνουν εκεί, τι όμορφα πράγματα. Με υλικά, με το ελαιόλαδό μας το ωραίο. Και φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα, είναι παραδοσιακό έθιμο της Μάνης μας τώρα τα Χριστούγεννα. Ωραία, για να πάει η κάμερα λίγο από εκεί. Ο Αντώνης ο Κούρος στην κάμερα. Λαλαγκίδες εδώ. Και είναι έτοιμα να ρίξουμε, να ψήσουμε. Έχουμε και καμία έτοιμη ίσως τραβηχτή. Έχουμε. Τάκη μου, εξήγησέ μου κάτι. Τώρα αυτά είναι έτσι όπως τα βλέπουμε, δηλαδή είναι σαν ψωμάκια. Δεν προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, είναι ζυμάρι, ναι. Το οποίο ναι. Το κάνουν, θα μας πει η φίλη μας η Σταυρούλα, αυτό το τραβάτε, πώς γίνεται. Ναι, είναι με ελαιόλαδο, με προζύμι, με αλεύρι, αλάτι εδώ το μανιάτικό μας το ωραίο, είναι όλα αγνά υλικά. Και τις τραβάμε, γι' αυτό λέγονται τραβιχτές. Πρέπει να παραμείνει. Και να πω μια πληροφορία τελευταία να κλείσουμε, ότι εδώ σε αυτό εδώ το παραδοσιακό καφενείο γυρίστηκε και η πρώτη ελληνική διαφήμιση της Apple. Με 150 άτομα προσωπικό και κάθε πρωί 400 λαλαγκίδες. Έτσι, και το σήμερα και το χθες και η παράδοση και έτοιμα. Σας περιμένουμε στη Μάνη.